Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, δεύτερο μέρος της επόμενης μέρας. Όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και καλησπέρα κύριε Παπά. Καλησπέρα κύριε Ζαραγγέλη, καλησπέρα κύριε Κοτρότσου. Και το στέλεχος εκείνο, υποψήφιος για την ηγεσία, το στέλεχος, αυτό είναι δικό μου σχόλιο, που έδωσε την υπεραξία στο δεύτερο γύρο για την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη. Αντριάννα, έλεγε πριν για τον κύριο Αποστολάκη. Το σχόλιο του Σεραφείου. Τώρα αυτά δεν τα προλαβαίνεις. Δεν είναι... Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Βραμόπουλο το θέμα του κύριου Αποστολάκη, έτσι πως... τα όσα είπε νωρίτερα μιλώντας εδώ στο Action 24, ήρθε μετά η διάψευση, ήρθαν τα περί προσωπικής άποψης. Δεν ξέρω αν ισχύει το ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο καταρχήν υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν προοδευτικά ψηφοδέλτια. Και οι αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες ξέρουν... Τις περιφέρειες μόνο ένα. Νομίζω ότι έχουν και κρίση και μπορούν να αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσουν την αντίθεσή τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχουν καταστάσεις όπου είναι απαγορευτικές οι εναλλακτικές επιλογές, διότι περιέχουν και ακραίους μέσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Να τα περιγράψουμε λίγο αυτό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το μείζον είναι ότι στις δύο μεγάλες πόλεις έχουν γίνει καθαρές επιλογές. Στηρίζεται ο προοδευτικός υποψήφιος. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανατροπή. Τις περιφέρειες ρωτάμε. Εντάξει. Εάν εκλεγεί ο κύριος Αμανατίδης, παραδείγματος χάρη, στη Δυτική Μακεδονία, αυτό θα το εκλάβετε και ως κατά το ίμιση έστω δική σας επιτυχία. Αυτό εξαρτάται από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης που εκδηλώνεται ανοιχτά και φανατικά. Κάποιοι ψηφοφόροι του πρώτου γύρου που επέλεξαν άλλο πρόσωπο θα πρέπει να στηρίξουν τον κύριο Αμανατίδη για να γίνει ανατροπή. Το λέω ως παράδειγμα. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι η πολιτική καταγωγή εκεί μάλλον δεν επιτρέπει να έχεις πλαίσιο ευρύτερης πολιτικής συμφωνίας. Ο κάθε αριστερός και προοδευτικός πολίτης έχει κριτήριο και νομίζω μπορεί να αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι η είδηση και το διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτό που έχει συμβεί στους δύο Μητροπολιτικούς, στους δύο μεγάλους Δήμους, όπου έχουμε μια ανοιχτή υποστήριξη και συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων και νομίζω ότι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για αλλαγή. Και στη Θεσσαλονίκη, Αγγελούδης 100%, γιατί ακούσαμε τον κύριο Πέγκα να λέει ψήφος κατά συνείδησης. Ξέρω τι είπε ο κύριος Πέγκας. Ο κύριος Πέγκας λοιπόν, μπορεί να λέει τη δική του άποψη, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Ζέρβας είναι ο εκλεκτός του κύριου Μητσοτάκη. Εγώ δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι ο κύριος Πέγκας ή ο κύριος Μπουτάρης διευκολύνουν τον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Ειδικά ο κύριος Μπουτάρης, δεν θα το περίμενα δηλαδή. Εγώ θέλω να πάω και στην Πάτρα, κύριε Παπά. Και ακούσαμε τοποθέτηση την οποία είχαμε από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό. Στην Πάτρα, για παράδειγμα, τι θα κάνετε? Ναι, κοιτάξτε, με ξενίζει η τοποθέτηση του. Με ξενίζει. Θα έπρεπε να μου πείτε ότι την έχουμε συνηθίσει, δεν είναι διαφορετική. Όχι, αλλά, δεν είναι διαφορετική. Είναι πάγια. Αλλά έχει κουβαλάει μια δομική αντίφαση. Δηλαδή, την ώρα που ζητάει την ψήφο αριστερών και προοδευτικών πολιτών ο κύριος Πελετίδης, λέει λευκό, ας πούμε, ή άκυρο στην Θεσσαλία. Θέλω να καλέσω τους ψηφοφόρους της Λαϊκής Συσπήρωσης να καταψηφίσουν τον κύριο Αγοραστό. Ανοιχτά, με δύναμη, με έμφαση. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, επειδή είχαμε και γεγονότα τα οποία σημάδεψαν τα τελευταία 24 ώρα, εάν ο Μπέος ήταν στο δεύτερο γύρο και στο Δήμο Βόλου θα λέγανε λευκό και άκυρο. Αυτό το φαινόμενο του εκφασισμού, του δημοσίου βίου. Έχει συμβεί το 2014. Θα ήταν αδιάφορο. Με δικό σας υποψήφιο. Ήταν ακριβώς. Υπάρχει και προηγούμενο ακριβώς. Ναι, η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το λευκό άκυρο δυστυχώς συνέβαλε σε αποτέλεσμα της Μενές. Άρα είναι μια συνταγή η οποία γενικεύεται και επειδή τώρα αναφέραμε και το ζήτημα του κύριου Μπέου, άκουσα ότι υπήρξε μια διακριτική απόσταση σε ανακοίνωση από αυτά που είπε από τον κύριο Μαρινάκη. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο Βόλο. Καθαρή ήταν την καταδίκαση. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά δεν καταδικάζω στην Αθήνα και συγκυβέρνω στο Βόλο. Άρα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για τα επόμενα 5 χρόνια θα συνδιοικούν, θα συναποφασίζουν και θα χειροκροτούν αυτόν τον εμετό, αυτόν τον εσμό. Αυτό θα συμβαίνει. Δεν πρέπει να πάρουν τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αποστάσεις. Να πούν ότι δεν θα συνδιοικήσουν. Δεν είναι καταδίκη αυτών των φαινομένων, κύριε Παπά. Δεν φαίνεται αυτό όμως. Επιτρέψτε μου, κυρία Ζαρακέλη, να βάζω ένα ερωτηματικό. Διότι ο κύριος Μπέος δεν του ξέφυγε κάτι. Πήρε σβάρνα τα κανάλια και τα έλεγε αυτά. Ευτυχώς έχει κινηθεί η δικαιοσύνη. Ελπίζουμε γρήγορα να δούμε αποτελέσματα. Και με τον άνθρωπο απέναντι στον οποίο κινείται η δικαιοσύνη για αυτά που εξτόμησε. Και για όσα βεβαίως έχει πράξει, μιλάω και για τις χειροδικίες και τα πάντα, η Νέα Δημοκρατία θα συνδιοικεί
το Δήμο Βόλου. Λοιπόν, άρα κρατάμε και θα ήθελα υπάρχει να περιθώριο, το δω υπάρχει περιθώριο. Πρόσκληση μάλιστα του κυρίου Παπά και εικάζω ότι είναι πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ στους ψηφοφόρους της Λαϊκής Συσπήρωσης να στηρίξουν στην Θεσσαλία τον κύριο Κουρέτα και εν προκειμένου σε όποιες περιοχές υπάρχουν, όπως αντιστοίχως ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει τον κύριο Πελετίδη στην Πάτρα, αν καταλάβατε. Νομίζω σωστά ότι έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και μάλιστα που είχαμε και μικρότερα. Λοιπόν, θέλω να μείνω στα θέματα αυτά των συνεργασιών, γιατί είχαμε τη δήλωση Αποστολάκη, του κυρίου Αποστολάκη που είπε η Αντριάννα, είχαμε και μια άλλη δήλωση από τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος σήμερα είπε πάρα πολύ καθαρά ότι πρέπει στην πορεία προς τις ευρωεκλογές ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να συνεργαστούν, πιθανώς και για κοινή κάθοδο. Και ρωτώ τον Νίκο Παπά, που από όλους τους υποψηφίους στην ισοκομματική εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν αυτός που έβαλε μετεπιτάσεως το θέμα της διεύρυνσης και των συνεργασιών και των συμμαχιών. Ναι, ξέρετε, υπάρχει τέτοια θα πιθανότητα, θα υπάρξουν κάποιες κινήσεις. Ξέρετε και γνωρίζετε ότι με το Χρήστο το Σπίρτζη έχω και μια φιλία και πάρα πολύ έτσι στενή ανθρώπινη σχέση. Διαφωνώ βαθιά με αυτή την άποψη. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες. Είναι πάρα πολύ πίσω από την πραγματικότητα και απολύτως αναντίστοιχες από μια τακτική μονομέτωπου. Άρα αυτό που είπε ο κ. Κασελάκης το βράδυ της Κυριακής για προοδευτικό μέτωπο. Βεβαίως. Υπάρχει μια τεράστια ανάγκη για μια μεγάλη συγκροτημένη κυβερνούσα αριστερά, η οποία θα εκτείνεται από την αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο. Δεν φαίνεται ο κύριος Ανδρουκλάκης να θέλει να συμβάλλει σε αυτή την προοπτική. Έχει ένα μονομέτωπο. Θα κριθεί από τον προοδευτικό κόσμο, νομίζω, και αυτή του η τακτική. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν υπαναχωρούμε από τη στρατηγική την οποία ψηφίσαμε στο συνέδριό μας και δια της εκλογής Κασελάκη επικυρώθηκε και από το σώμα των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι υπήρξαν διαφορετικές απόψεις, το γνωρίζετε καλά, το παρακολουθείτε το ρεπορτάζ της αριστεράς και οι δύο από πολύ κοντά. Επικύρωσε πλειοψηφικά το σώμα των μελών του ΣΥΡΙΖΑ την τακτική, τη στρατηγική της διευρυμένης αριστερής προοδευτικής παράταξης. Η προοδευτική συμμαχία, η προοδευτική παράταξη, η διεύρυνση προοδευτικής παράταξης όπως την περιγράψατε, που εκφράστηκε από τον κύριο Κασελάκη, δεν έχει διαφορά από αυτή την οποία ακούγαμε από τον κύριο Τσίπρα, έτσι δεν είναι, κύριε Παπά? Είναι ακριβώς, θα σας έλεγα, μάλλον η επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών σηματοδοτεί η εκλογή του Στέφανου του Κασελάκη. Και αυτό αυξάνει και τον πύχη των προσδοκιών και των ευθυνών για όλους μας και βεβαίως πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον Στέφανο. Πρέπει οι διαδικασίες οι οποίες καθυστέρησαν το 19 να προχωρήσουν γρήγορα, να πάμε στις διαδικασίες της ανασυγκρότησης και του μετασχηματισμού μας με την κοινωνία συμμετέχουσα, να οργανωθούμε πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα για να μην πληρώσουμε στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές φαινόμενα σαν αυτά που είδαμε. Πάντως, για να μείνουμε στο αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, είναι σαφές ότι εδώ έχουν καταγραφεί απώλειες, κύριε Παπά. Διαβάζω, ναι, να το ρωτήσω. Διαβάζω ότι ο μέσος όρος του ΣΥΡΙΖΑ στις περιφέρειες και στους μεγάλους δήμους είναι κάπου στο 12,7-8%, ναι, δηλαδή 5 μονάδες κάτω από το εθνικό ποσοστό της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης του Ιουνίου. Είναι απολύτως συγκρίσιμα τα ποσοστά και στα ίδια επίπεδα με αυτά που καταγράφηκαν και στην προηγούμενη αυτοδιοικητική μάχη. Και εκεί είναι που διαπιστώσαμε τις μεγάλες αδυναμίες, τις δομικές αδυναμίες τις οποίες είχαμε και βάλαμε μπροστά μια διαδικασία. Αλλά εδώ μεσολάβησε και μια εκλογή νέου αρχηγού. Πόσο με μάλλον τη δυναμική που είχε μεσολάβησε αυτό το πράγμα. Μεσολάβησε και ένα αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή που σημαίνει ότι καταφέραμε να έχουμε αποτελέσματα τα οποία είναι απολύτως συγκρίσιμα με την προηγούμενη περίοδο. Δεν είναι ικανοποιητικά. Εγώ άκουσα τον κύριο Παπαδημούλη πάντως, ναι, να λέει ότι δεν τσιμπήσαμε. Περιμέναμε, έτσι, ότι με τον Κασελάκη θα τσιμπούσαμε και καλά, δεν τσιμπήσαμε. Τώρα νομίζω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να αποδώσει κανείς τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών στην ηγεσία Κασελάκη είναι άστοχη και εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Να πούμε βεβαίως, αν και είχε κινηθεί πολύ στο κομμάτι της επικοινωνίας και μετά στην παραγωγή πολιτικής ο κύριος Κασελάκης, φαντάζομαι ότι αυτό το χρόνο τον οποίο δικαιούται ως νέος πολιτικός αρχηγός, αν μη τι άλλο τον έχει αυτή την περίοδο χάριτος. Εγώ δεν ξέρω αν οι ευρωεκλογές είναι αυτές οι οποίες θα δείξουν τελικώς το πολιτικό μήνυμα και τις αλλαγές της ηγεσία σε εσάς και το. Κυρία Ζαραγγέλη, θα σας πω. Καταρχήν, οι ευρωεκλογές είναι μια πολιτική μάχη, έτσι. Σαφέστατα. Σαφώς. Άρα, θέλουμε, δεν θέλουμε, ακόμα και αν όλοι εδώ στο τραπέζι συμφωνούσαμε και λέγαμε ότι δεν βγαίνουν πολιτικά συμπεράσματα, αυτό δεν θα γινόταν πιστευτό και δεν είναι αποτελεσματικό. Προφανώς θα βγουν πολιτικά συμπεράσματα. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω σε σχέση με την εισαγωγή που κάνατε για την ερώτησή σας και να σας παραπέμψω και στις θέσεις τις οποίες έχουμε από κοινού διατυπώσει στην πορεία προς την εκλογή
της Προεδρίας, στις θέσεις που διατύπωσε ο ίδιος ο Στέφανος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και βεβαίως και στη σημερινή του ομιλία του ΣΕΒ. Έκανε ένα άνοιγμα, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικό. Αποδαιμονοποίησε και, και στο δικό μας χώρο την, το κεφάλαιο, το κέρδος, την επιχειρηματικότητα. Το κεφάλαιο, ξέρετε, το κεφάλαιο είναι μια οικονομική, επιστημονική έννοια. Το ζήτημα είναι αν λειτουργεί η διόγκωσή του και ο πολλαπλασιασμός του εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας, των ανθρώπων. Δηλαδή ο Τσίπρας τα δαιμονοποιούσε και τα αποδαιμονοποίησε ο κ. Κασελάκης. Όχι, έκανα ίσως κάτι πιο τολμηρό. Αλλά είχαμε κάνει πάρα πολύ σοβαρά βήματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κατηγορήσει κανείς τον Αλέξη Τσίπρα για κάτι τέτοιο. Έβαλε και κάποια ζητήματα τα οποία νομίζω είναι αξιοπρόσεκτα, δηλαδή τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, όχι ως τελικό σκοπό. Το κοινωνικό συμβόλαιο που είπε. Ναι, το κοινωνικό συμβόλαιο όμως όχι ως τελικό σκοπό. Διότι ναι, βεβαίως πρέπει να υπάρχει κοινωνική προστασία και εγγύηση των ελάχιστων μέσων διαβίωσης για όλους τους ανθρώπους, όχι ως τελικό σκοπό όμως, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτύξει ο καθένας ελεύθερα τις δυνατότητες του. Αυτό με τα stock options, τι εννοεί ακριβώς τώρα και το λέω γιατί είπατε ότι έκανε μια καλή ομιλία και όντως έκανε μια καλή ομιλία σε ένα περιβάλλον του επιχειρήν, μάλλον γνώριμο και στον ίδιο. Φαινόταν ότι αισθανόταν οικία. Δεν είπε όμως ούτε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τα είπε. Τα είπε. Τα είπε. Stock options, εγώ άκουσα. Τι είναι τα stock options. Τα stock options. Διάβασα την ομιλία. Τα stock options. Αυτό έμεινε. Του έμεινε το Σεραφείμ τα stock options. Όχι Σεραφείμ. Παντού. Σε όλα τα μέντρα. Παντού. Τα stock options. Θα συμφωνήσω ότι έμεινε. Αλλά τους εξήγησε πάρα πολύ καλά ότι η προστασία της εργασίας είναι προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη και των επιχειρήσεων, αλλά και την συνοχή την κοινωνική. Ένα. Δεύτερο, με τα stock options τι είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είχε κάνει μία πρόβλεψη η οποία αφορούσε μόνο τις συσσηγμένες επιχειρήσεις. Τι είπε ο Στέφανος σήμερα, ότι αυτό πρέπει να αφορά γενικευμένα και τις μικρότερες επιχειρήσεις. Να δημιουργηθεί και μέσα στις μικρότερες επιχειρήσεις μία αίσθηση κοινότητας συμφερόντων και αυτή είναι μία μέθοδος η οποία μαζί με τις ρυθμίσεις του κοινωνικού κράτους μπορεί να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει. Κύριε Παπα, βοηθήστε μας το εξής. Την ερώτηση την οποία έκανε νωρίτερα ο Σεραφείμ, εγώ θα την επαναφέρω στο τραπέζι μετά και, και τη δική σας τοποθέτηση. Αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Κασελάκη ήταν διαφορετικά από αυτά τα οποία ακούγαμε από τον κύριο Τσίπρα? Ήταν πιο εξειδικευμένα ενδεχομένως, δεν ξέρω. Ίσως σας έκαναν εντύπωση επειδή έχει γίνει η αλλαγή ηγεσίας. Αλλά προσέξτε, ξέρετε, κύριε Σαρακέλη, εδώ δεν μιλάμε σε ιστορικό κενό. Ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε, κατάφερε πάρα πολλά για την οικονομία, πολλές φορές δίνοντας τη μάχη μόνος του. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια τεράστια ιστορική παρακαταθήκη. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία έκπληξη τεραστίου μεγέθους αυτή τη στιγμή, αλλά καλούμαστε όλοι μαζί να δουλέψουμε για να επιταχυνθεί η διαδικασία την οποία ο ίδιος ο Αλέξης δρομολόγησε. Κοντοσταθήκαμε όλοι και έχουμε συλλογική ευθύνη γι' αυτό και τώρα καλούμαστε να επιταχύνουμε. Πότε είναι τελικά το όριο στο οποίο θα κριθεί η νέα ηγεσία, οι ευρωεκλογές ή οι επόμενες εθνικές εκλογές που και οι δύο, να και, και ο ίδιος ο κύριος και οι δύο αυτές αναμετρήσεις είναι πολιτικές αναμετρήσεις και είτε το θέλουμε είτε όχι είναι πολιτικά συμπεράσματα. Ερωτώ λοιπόν, έτσι. Εάν στις... Θα σας πω εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς πρέπει να οργανώσουμε και τις εσωτερικές μας θέλουμε να έχουμε μία σαφή άνοδο, είναι προφανές. Εάν αυτό... δεν έχετε άνοδο στις ευρωεκλογές. Δεν θα συζητήσω κανένα αρνητικό σενάριο, θα σας πω μόνο για τις πολιτικές προϋποθέσεις οι οποίες νομίζω ότι αν λάβουν χώρα θα πάμε πολύ καλύτερα. Εάν και τις προβλεπόμενες εσωτερικές μας διαδικασίες τις κάνουμε αντικείμενο μιας κοινωνικής διεργασίας, τις κάνουμε ένα πολιτικό γεγονός. Και το συνέδριο εννοείται. Και το συνέδριο βεβαίως. Υπάρχει, θα τα συζητήσουμε όλα νομίζω ελεύθερα και ανοιχτά. Αλλά το μείζον ζήτημα είναι η σωστή του προετοιμασία νομίζω και το να γίνει αυτό αντικείμενο της κοινωνίας. Στις ευρωεκλογές αναμένεται να δούμε εκπλήξεις προσώπων που ενδεχομένως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ που συζητάμε στην συζήτηση, να δούμε νέα πρόσωπα έτσι όπως είδαμε και τον κύριο Κασελάκη. Δεν θα αποστούμε από τη δυνατότητα να διευρύνουμε το τόξο των ανθρώπων και των προσωπικότητων οι οποίες είναι έτοιμοι να συμβάλλουν στην κοινή μας προσπάθεια. Άρα ναι, μπορεί να δείτε και εκπλήξεις βέβαια. Θα ρωτήσω το εξής. Αύριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και αν κάνω λάθος με διορθώνετε, πρόκειται να γίνουν ανακοινώσεις σχετικά με τους τομεάρχες, με τους νέους τομεάρχες του κόμματος. Ακούω λοιπόν, και είπατε ότι από το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς κάτι γνωρίζουμε κι εμείς, λοιπόν, ότι υπάρχουν αρκετές
έως πολλές αρνήσεις βουλευτών να γίνουν τομεάρχες κατόπιν προτάσεως της ηγεσίας του κυρίου Κασελάκη. Ρωτώ λοιπόν, αυτές οι αρνήσεις, αν επιβεβαιωθούν, πρέπει κατά την γνώμη σας να σηματοδοτήσουν και έναν διαφορετικό τρόπο χειρισμού εκ μέρους της ηγεσίας, δεδομένου ότι είχαμε και τα 16 λευκά σχετικά με τις προτάσεις για το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδος? Ναι, εντάξει, δεν είναι αθέμητο να ψηφίζει κανείς λευκό, δεν είναι συνηθισμένο. Εδώ θα πρέπει να, ναι, να μην κρύβουμε και τα λόγια. Ωραία. Έτσι, αν έχουμε αρνήσεις σε τέτοιο τύπου, σε θέση των νεαρχών. Οι αρνήσεις στην ανάληψη χαρτοφυλακίων είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω. Και θα ήθελα απόψε να μείνω σε αυτό, κυρία Ζαρακέλη και κύριε Κοτρότσο. Είναι, στα κόμματα υπάρχουν και πλειοψηφίες και μειοψηφίες, αλλά το να μην αναλαμβάνει κάποιος να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις ενός χαρτοφυλακίου αξιωματικής αντιπολίτευσης εντός της Βουλής δεν είναι συνηθισμένο. Ξέρετε τι λένε. Ενδιαφέρον έχει αυτό που λέτε. Σαφώς και έχει ενδιαφέρον, και νομίζω ότι. Όχι, κρατιέμαι, διότι αυτή τη στιγμή και εσείς και εγώ είμαστε σε εξέλιξη. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, ναι, θα το δούμε αύριο πώς θα υλοποιηθεί, αλλά κάτι προειδεάζεται από αυτό που είπατε. Λένε όμως αρκετοί ότι ένας από τους λόγους, δεν ξέρω αν είναι ο βασικός λόγος, αλλά είναι ένας από τους λόγους που υπάρχουν τέτοιες αρνήσεις, είναι διότι δεν θέλουν συνάδελφοί σας, σύντροφοί σας, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να τεθούν υπό τον συντονισμό του κυρίου Παύλου Πολάκη. Ή πιο απλά να τσακώνονται με το Πολάκη, με το Πολάκη, κύριε Παπά. Άκουσα και δηλώσεις που λένε δεν αναγνωρίζω την εκλογή του Κασελάκη. Δεν έχουν καμία σημασία αυτές οι δηλώσεις. Από βουλευτή δεν νομίζω. Από βουλευτή δεν ακούσαμε τέτοια πράγματα, αλλά επίσης κατά αναλογία σας λέω λοιπόν τώρα, έχει αποφασιστεί μία διάταξη δυνάμεων στη Βουλή, δεν είναι υπό αίρεση αυτή τη στιγμή και με αυτή καλούμαστε όλοι να υλοποιήσουμε την εντολή που έχουμε λάβει, διότι ξέρετε δεν είναι μόνο ότι ο Κασελάκης έλαβε εντολή από τα μέλη τα οποία ψηφίσαν. Ψηφίσανε και οι αριστεροί και οι προοδευτικοί πολίτες στις βουλευτικές εκλογές και μας αναδείξανε στα βουλευτικά έδρανα. Υπάρχει όμως έτσι, δεν είναι. Και κομμάτι των, κομμάτι των υποχρεώσεών μας λοιπόν είναι να ανταποκρινόμαστε στα αντιπολιτευτικά μας καθήκοντα. Ωραία. Τελευταία ερώτηση γιατί πρέπει να κλείσουμε. Επειδή αναφέρθηκα στον κύριο Πολάκη και επειδή ξέρω και την φιλική και την πολιτική σας σχέση, αλλά ξέρω και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε εσείς κατά καιρούς διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτές οι επιθέσεις που είδαμε τις τελευταίες ημέρες, εναντίον του Γιάννη Πρετεντέρη, εναντίον του σκητσογράφου του κυρίου Χατζόπουλου, γενικώς αυτή η ένταση που υπάρχει εκ μέρους του κυρίου Πολάκη επέστρεψε στο πληκτρολόγιο να τον είχαμε χάσει για ένα διάστημα μέχρι τις εκλογές επί Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνείτε εσείς με αυτά? Θα σας πω τώρα δύο πράγματα και θα σας πω και ευθέως την απόψη μου. Εγώ με τον κύριο Πρετεντέρη είμαστε στα δικαστήρια. Ναι. Δεν θα χρησιμοποιούσα. Για πολιτικούς λόγους. Για λόγους, επιτεθήκατε δια του πληκτρολογίου. Δεν χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς. Ναι. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται χαρακτηρισμοί. Ο δε κύριος Χατζόπουλος έκανε ένα εμετικό σκίτσο, το οποίο πρέπει να βρει απέναντί του ένα δημοκρατικό τείχος, ένα τείχος αισθητικής. Ήταν πραγματικά εμετικό. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν θα επέλεγα ποτέ να χρησιμοποιώ χαρακτηρισμό. Η σύγκριση της αντίδρασης είναι το θέμα της συζήτησης. Είναι σαφής ο κύριος Παπάς. Κυρία Ζαρακέλη, σας είπα. Όντως, ήσασταν σαφής. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Με τον κύριο Πρετεντέρη έχουμε δίκη σε εκκρεμότητα. Και το σκίτσο του Χατζόπουλου είναι εμετικό, είναι αειδιαστικό. Αλλά εσείς δεν θα επιλέγατε αυτόν τον τρόπο. Δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ χαρακτηρισμούς. Μάλιστα. Κύριε Παπά, θα μπορούσαμε να συζητάμε άλλη μισή ώρα πολύ άνετα. Να σας ευχαριστήσουμε. Με τιμά αυτό που λέτε. Με τιμά αυτό που λέτε. Βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Και ενδιαφέρον συζητητής είστε και είστε και στο επίκεντρο των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είστε επανειδήν.